Ζήτησα το λόγο γιατί αισθάνθηκα την ανάγκη να πω δύο λόγια. Καταρχήν να πω συγχαρητήρια στην κυρία Καβεντήρη, τη Μαρία, αλλά και σε όλο το Προεδρείο, και στον Μιχάλη τον Βρετό και στην κυρία Καμενίδη Όλε. Θέλω να πω ότι η κυρία Καβεντήρη στην προηγούμενη θητεία έχει κάνει ενδεχομένως τις περισσότερες συνεδριάσεις από τον Πρόεδρο, παρόλο που ήταν αντιπρόεδρος, και τα έχει πάει περίφημα. Θέλω να πω και να τονίσω ότι το Προεδρείο, αλλά ειδικά ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου, έχει δύο-τρία χαρακτηριστικά τα οποία είναι άκαμπτα. Καταρχήν, ναι, βεβαίως πρέπει να είναι αντικειμενικός όσο μπορεί, αλλά η αντικειμενικότητα του Προέδρου πάντοτε εξαρτάται και κάποσο από όλους τους Δημοτικούς Συμβούλους. Γιατί αν εμείς δεν βοηθήσουμε, ο Πρόεδρος δεν είναι παραταξιακός με την έννοια. Βεβαίως και θα ψηφίσει αυτό που η παραταξή του λέει και αυτό που λέει η σύνθεσή του. Αλλά δεν είναι παραταξιακός με την έννοια ότι δεν μεροληφθεί υπέρ του να μιλήσει κάποιο σύμβουλο τη παράταξη από όπου εκλέγεται περισσότερο ή λιγότερο. Αλλά εμείς πρέπει να κάνουμε όσο το δυνατόν να έχουμε αυτοπιθαρχία και να κάνουμε αυτό το οποίο το Προεδρείο αποφασίζει, προκειμένου να διευκολύνουμε τις διαδικασίες. Εάν η διαδικασία για κάθε θέμα είναι καλή, τότε γίνεται γόνιμη η συζήτηση, γίνεται πραγματικά ένα δημοτήριο, μια επεξεργασία των προτάσεων και έτσι έχουμε όσο το δυνατόν τα καλύτερα για την πόλη μας. Θέλω να πω το εξής. Το έχω πει και σε δημοτικά συμβούλια του παρελθόντος, αλλά είναι ώρα να το επαναλάβω. Όταν κάποιος έρχεται στο γραφείο του αντιδημάρχου ή κάποιος πάει στον δήμαρχο, ο δήμαρχος έχει ένα, θα έλεγα, ένα χρόνο, ένα χρονικό διάστημα μέχρι να αντιδράσει. Μπορεί να είναι ένα λεπτό, άμα θέλει να δώσει όμως την άποψή του, ή μπορεί να είναι 5 λεπτά, ή μπορεί να είναι και την επόμενη μέρα ή την επόμενη εβδομάδα. Στον Πρόεδρο και στο Προεδρείο γενικά δεν υπάρχει αυτή η πολυτέλεια. Όλες οι αποφάσεις, όλες οι αποφάσεις που παίρνει μέσα του εννοώ, είναι ακαριές. Και καμιά φορά, χωρίς να έχει τη θέληση να αδικήσει κάποιον, αυτό γίνεται. Γι' αυτό λοιπόν παρακαλώ όλους μας, πρώτα τον εαυτό μου, πρώτα εμένα, να είμαστε κάπως, θα έλεγα, πειθαρχημένοι, όχι κάπως, πρέπει να είμαστε πολύ πειθαρχημένοι και να είμαστε και συμπαραστάτες σε αυτό το δύσκολο έργο και είπαμε για ποιο λόγο. Αγαπητή Μαρία, αν επιτρέπετε ο ελληνικός, σε γνωρίζουμε, ξέρουμε από συνεδριάσεις του παρελθόντος, πραγματικά είσαι άξια, μπορεί να τα αποξέρεις άνετα. Γι' αυτό και η παράταξή μας σε ψήφισε. Μιχάλη, και εσύ το ίδιο, έχεις κάνει αρκετές συνεδριάσεις, δεν βρίσκαμε εύκολα τον Πρόεδρο, ήταν το σώδος του Πρόεδρου παρά εδώ, έχεις κάνει πολλές συνεδριάσεις, ξέρεις, βοηθήστε όσο μπορείτε, να γίνει αυτό το Συμβούλιο πραγματικά ζηλευτό για όλους. Το ίδιο ισχύει και για εσένα, Νόργα. Εμείς πρέπει να σας βοηθήσουμε, έχουμε χρέος. Και θα ήθελα να ζητήσω μία χάρη από την Πρόεδρο, όσο μπορείτε, Πρόεδρε, να τους καλείτε τους συνεργάτες σας, εννοώντας τους αιρετούς συνεργάτες σας, γιατί τους άλλους οπωσδήποτε θα τους καλείτε, αλλά τους αιρετούς συνεργάτες σας, και να παίρνετε αποφάσεις στις συνεδριάσεις. Να ξέρετε ότι όσο πιο προετοιμασμένο το Δημοτικό Συμβούλιο και από το Προεδρείο, βεβαίως από όλους, από τους αντιδημάρχους, από εμάς, από όλους, αλλά όσο είναι προετοιμασμένο και από το Προεδρείο, τόσο καλύτερο για μας. Συγχαρητήρια, σιδεροκέφαλη, καλή θητεία.